Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανησυχία συνεχίζουν να προκαλούν τα τριψήφια κρούσματα κορονοϊού σε καθημερινή βάση. Από τα μεσάνυχτα τίθενται σε ισχύ τα νέα μέτρα για περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες στην Αττική, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που είναι επιδημιολογικά φορτισμένες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων μολύνσεων από κορονοϊό. Το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ κατέγραψε 286 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 16.913. Τα θύματα του ιού ανέρχονται πλέον στα 369, μετά και τους τρεις ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες 24 ώρες. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται διασωληνωμένοι 63 ασθενείς. Οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις που βλέπουμε σήμερα είναι κρούσματα που δημιουργήθηκαν πριν από ένα μήνα περίπου. Η λύση είναι να προσπαθήσουμε να προλάβουμε την νόσο. Λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, σε ισχύ τίθενται από το βράδυ τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έως τις 4 Οκτωβρίου, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, θα είναι κλειστά τα καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες, στην Αττική αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, όπως η Μαφία, Κιλκής, Πέλα, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Λέσβο και Μύκονο. Και για να πετύχουν τα μέτρα το στόχο τους, χρειάζεται συμμετοχή όλων. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε νικητές και από αυτή τη φάση της πανδημίας. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων. Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στα Τρίκαλα, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική παντού, αναστέλλεται κάθε είδους εκδήλωση, ενώ απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των 9 ατόμων. Το βασικό σημείο σε αυτή τη φάση λοιπόν είναι μια ισορροπία της επιδημίας μέχρι να πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το εμβόλιο. Την ώρα που οι ειδικοί επισημαίνουν συνεχώς ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας παραμένει πολύ ανησυχητικό, κάποιοι φαίνεται να τους αγνοούν. Στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη γινόταν το αδιαχώρητο. Παρά τις συστάσεις, πολλοί ήταν εκείνοι που μαζεύτηκαν στο σημείο χωρίς να τηρούν τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Νέα δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο ακόμα και για 2 εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον πλανήτη μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο για τον COVID. Σε Ισπανία, Βρετανία και Γαλλία σημειώνονται ρεκόρ κρούσματων, με τα μέτρα να γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Στην Ιταλία, φοιτητές αντιδρούν στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ στη Μαδρίτη, που δίνει μάχη κατά του φωνικού ιού, διαδήλωσαν αρνητές της πανδημίας. Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες στα ελληνοτουρκικά εν ώψη της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών. Την ίδια ώρα πάντως, ο Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνει τα περί γαλάζιας πατρίδας, επιμένοντας σε προκλητικές δηλώσεις που δυναμητίζουν το κλίμα. Καμία συζήτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών ξεκαθαρίζει η Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νέο μήνυμα προς την Άγκυρα, καλώντας την σε αποκλιμάκωση και διάλογο. Χείρα διαλόγου τίνει εκ νέου η Αθήνα στην Άγκυρα, αναμένοντας συνέπεια στην οδό της αποκλιμάκωσης από τη γειτονική χώρα. Let's meet. Let's talk. And let's seek a mutually acceptable solution. Let's give diplomacy a chance. If, after all, we still cannot agree, then we should trust the wisdom of the International Court at The Hague. Η πρόσκληση Μητσοτάκη έρχεται 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με την κυβέρνηση να βάζει φρένο στον διακαή αλλά απατηλό πόθο της Άγκυρας. Ποτέ δεν πρόκειται να τεθεί σε ένα τραπέζι συζητήσεων με καμία ελληνική κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Üç koldan istikşafi görüşmeler, siyasi istişareler ve askeri müzakereler, görüşmeler şeklinde üç koldan bu müzakere sürecinin başlayacağını bekliyoruz, umuyoruz ve planlıyoruz. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα επιχειρήσει πράγματι να διευρύνει την ατζέντα, να επιχειρήσει να εκθέσει την Ελλάδα ως, αν θέλετε, επίμονη και ασυμβίβαστη. Αυτό το κόλπο, αυτή η τρίπλα θα αποτύχει. Επιβεβαιώνοντας το άριστο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εξέφρασα στον υψηλότατο την ελπίδα ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε αυτή τη λογική, με λογική, με συνέπεια και συνέχεια, εγκαταλείποντας παράνομες ενέργειες και προκλήσεις. Λιντουέλ θύμαν τα κάτρα. Ομουτζάουερα. Τουσέκελ μάσδαρ μουστεμερ. Λιάντεμ ελεστικράρ. Ξεκάθαρη ένδειξη της αλλαγής στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και σαφές μήνυμα προς τον Ερντογάν ότι πρέπει να σταματήσει την επιθετική πολιτική του στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί η επίσημη επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στη χώρα μας.
Αεροπορική τραγωδία στην Ουκρανία με 26 θύματα. Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει κατά τη διάρκεια προσγείωσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Τα συντρίμια του Αντόνοφ 26 φλέγονται ακόμα λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του έξω από το Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία. Το ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο μετέφερε 27 επιβάτες όταν συνετρίβει στις 9 παρά 10 το βράδυ κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του, 2 χιλιόμετρα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσουγκόιν. Ми дуже переживаємо за цю ситуацію, тому що ми виховали молодих хлопців, які повинні були захищати нашу рідну батьківщину. Οι 25 από τους επιβάτες βρήκαν τραγικό θάνατο από τη συντριβή που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οφείλεται σε βλάβη που παρουσιάστηκε στον αριστερό κινητήρα. Δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. На момент прибуття підрозділів горів весь літак. Загинули всі, хто знаходиться там, але двох чоловік було живих направлено. Я не так казав, я не маю. Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των Ουκρανικών Αεροπορικών Δυνάμεων. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμι Ζελένσκι, διέταξε να συστάθει επιγόντως μια κυβερνητική επιτροπή για να διευκρινιστούν οι συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας. Άρχισε από αργά χθες το βράδυ η ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο Τάξης. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν την πρώτη και τη δεύτερη δόση ταυτόχρονα έως το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς προσαυξήσεις. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών ξεπαγώνει τις διαδικασίες για τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα αποτελέσουν τη βάση για τον ΕΝΦΙΑ του 2021, ενώ για πρώτη φορά στο σύστημα θα ενταχθούν 3.000 περιοχές της χώρας. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο τέρμα της οδού Κλεισούρα στο Βύρονα Αττικής, στα όρια του οικισμού Καρέας. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με συμμετοχή και εναέριων μέσων, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.